Μαζευτήκαμε εδώ να διαμαρτυρηθούμε για τη μη καταβολή του επιδόματος αδείας, τη μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών. Πιο συγκεκριμένα, το εργοστάσιο έκλεισε 29 Εβδόμου με προοπτική να ανοίξει 2 Σεπτεμβρίου. Για τις μέρες αυτές οι εργαζόμενοι πήραν ό,τι υπόλοιπο κανονικής αδείας είχαν και το υπόλοιπο το υπογράψαμε άνευ αποδοχών. Παρ' όλα αυτά δεν μας καταβλήθηκε το επίδομα αδείας, όπως θα έπρεπε βέβαια. Και στη συνέχεια, η εργοδοσία μας οφείλει την δεδουλευμένα που ξεκινάνε για ορισμένους εργαζόμενους από τον Ιανουάριο του 2013. Ο κύριος όγκος εργαζομένων πιστεύω ότι έχει να παίρνει 4-5 μισθούς. Και βέβαια διανύουμε ήδη το πρώτο μισό του Αυγούστου, που κλείνει και αυτό αύριο. Χθες πληροφορηθήκαμε ότι στους απολυθέντες που θα έπρεπε να καταβληθεί η δόση της απόλυσής τους 31 Εβδόμου, δεν καταβλήθηκε στην τράπεζα. Οπότε έχουμε μη καταβολή επιδόμου της αδείας, οφειλόμενες αποδοχές από Γενάρη και μετά, και μη καταβολή δόσης αποζημίωσης απόλυσης σε αυτούς που τη δικαιούταν. Εμείς τώρα ήρθαμε εδώ, κάνουμε μια έκκληση σε κάθε αρμόδιο φορέα, σε κάθε υπηρεσία, σε υπουργείο, σε οτιδήποτε, όποιος είναι υπεύθυνος για τέτοια θέματα, να παρέμβει, να εφαρμόσει ό,τι πρέπει να εφαρμόσει καταρχήν για τη μη καταβολή του επιδόματος αδείας και βέβαια για να βοηθήσει για να γίνει η καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών που μας οφείλονται. Οι εργαζόμενοι έχουν συμπαρασταθεί με τρόπο που ούτε η ίδια εργοδοσία δεν το περίμενε. Έχουν κάνει τεράστια υπομονή, έχουν επιδείξει τεράστια υπομονή, έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλο φιλότιμο, έχουν ξεπεράσει κάθε όριο κατανόησης. Δεν δικαιούται η εργοδοσία να έχει τέτοιο παράπονο. Πλέον όλο το παράπονο είναι από την πλευρά των εργαζομένων. Θέλουμε τα ποσά αυτά και τις αποδοχές αυτές που σας ανέφερα. Η τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο Κιολεΐδης, καθώς και γενικότερα στα εργοστάσια όσα έχουν απομείνει στη βιομηχανική περιοχή της Παγκρισίας, είναι απόρρια των εφαρμοστικών νόμων του Μνημονίου και των συνθηκών γαλέρας που επιβάλλουν σε εργασιακές σχέσεις σε όλα τα σωματεία και σε όλα τα εργοστάσια. Άνθρωποι εργαζόμενοι με 5 και 7 μισθοδοσίες χρωστούμενες έχουν βγει από τις 27 Εβδόμου έως τις 2 Σεπτεμβρίου σε αναγκαστική αργία. 5-10 μέρες έχουν υπογράψει κανονική άδεια, πήραν κάποια χρήματα, τα υπόλοιπα βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση να τα πάρουν ποτέ, το επίδομα που δικαιούνται. Επίσης, τους χρωστού, όπως σας είπα και πιο πριν, τους χρωστάει ο Γιολεΐδης από 5 μέχρι και 7 μεροκάματα. Φανταστείτε ότι πληρώνονται από 100 ευρώ και 200 κάθε μήνα κυλιόμενα από αυτά που τους χρωστάνε. Σκεφτείτε τώρα πώς ένας τέτοιος οικογενειακός προϋπολογισμός μπορεί να βγει με 100 και 200 ευρώ το μήνα. Αυτές είναι λοιπόν οι συνθήκες που επικρατούν στα εργοστάσια όσων έχουν απομείνει της βιομηχανικής περιοχής. Κανονικά συνθήκες γαλέρας, συνθήκες οι οποίες απαξιώνουν την ανθρώπινη παραγωγική εργασία και στέλνουν ανθρώπους κανονικά στον κοιάδα. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ πέρα στην παράσταση διαμαρτυρίας των εργαζομένων του Κιολεΐδη, προσπαθώντας να πιέσουμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο, ούτως ώστε να μπορέσουν να πληρωθούν οι άνθρωποι και να συνεχίσουν αξιοπρεπώς να παράγουν.